Είναι ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Καραθανασόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές μας. Ήταν πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας η πρόταση για την συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής. Θυμάμαι στην πρόταση αυτή, στην κατακλίδα, λέγατε ότι δεν τρέφεται πολλές ελπίδες για το ότι θα προκύψει μια διαδικασία όπως απαιτεί αυτό το έγκλημα, διερεύνηση δηλαδή αυτού του εγκλήματος. Και είδα και χτες, προχτές, στείλατε μια επιστολή στην Βουλή, στα αρμόδια όργανα και μιλάτε πλέον για εκφυλισμό ήδη από τώρα αυτής διαδικασίας. Κοιτάξτε, αυτό που παρατηρείτε είναι ακριβώς μια μεθόδευση εκφυλιστική, γιατί επί της ουσίας τρεις εβδομάδες μετά τη συγκρότησή της συζητάμε επί διαδικαστικών ζητημάτων τη σύνθεση της Επιτροπής και δεν έχουν μπει καθόλου στο να εξετάσουμε την ουσία της υπόθεσης. Αυτή η παρελκυστική τακτική επί της ουσίας διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για να μην συζητηθούν τα ουσιαστικά ζητήματα και βεβαίως είναι αρκετοί οι οποίοι επιδιώκουν ένα τέτοιο σκοπό μέσα από αυτή τη διαδικασία. Παρόλα αυτά, εμείς επιμένουμε στο γεγονός, παρά το γεγονός ότι, όπως και εσείς είπατε στον πρόλογο σας, γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας δοσμένος αρνητικός σχετισμός δύναμης, τουλάχιστον να εξαντλήσουμε οποιοδήποτε περιθώριο υπάρχει για να συζητήσουμε επί της ουσίας, να διερευνήσουμε τις αιτίες αλλά και τους υπεύθυνους του εγκλήματος στα Τέμπη, το οποίο αποτελεί ένα τμήμα, θα το λέγαμε έτσι, με αφορμή το έγκλημα στα Τέμπη, της ασφάλειας συνολικότερα των σιδηροδρόμων στη χώρα μας. Α, να πω ότι πριν από λίγο είχαμε νέα παρέμβαση του κράτους στη στάση των εργαζομένων στο μετρό, στον ΙΣΑΠ. Για μια ακόμα φορά έχουμε παράνομη, κρίνεται παράνομη και καταχρηστική μια απεργία εργαζομένων. Ναι. Ακριβώς. Έχετε δίκιο σε αυτό. Κάνει ότι μπορεί το αστικό κράτος να προστατεύσει τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και να υπονομεύσει με αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα των εργαζόμενων αλλά και, και των λαϊκών στρωμάτων σε ασφαλείς μετακινήσεις. Πώς πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να κινηθεί αυτή η Εξεταστική Επιτροπή και τι είναι αυτό το οποίο συναντάτε τώρα εκεί? Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε το εξής, ότι αν δεν γινόταν αυτή η Εξεταστική Επιτροπή θα είχε θαυστεί το ζήτημα. Δεν θα υπήρχε καμία διαδικασία διερεύνηση σε επίπεδο Βουλής. Από αυτήν την άποψη είναι ένα θετικό γεγονός αυτό, ότι παραμένει το ζήτημα στην επικαιρότητα και ότι παρά τις προσπάθειες που γίνονται η συζήτηση θα ξεκινήσει η διαδικασία της διερεύνησης. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό από χέρι. Εμείς περιμένουμε ότι αύριο θα μπούμε επί της ουσίας στο να συζητήσουμε στο ποιοι μάρτυρες θα κληθούν. Θα ξεκινήσει ο κατάλογος δηλαδή, και η κλήτευση των μαρτύρων, ούτως ώστε να μπορούμε σιγά σιγά να ξεδιπλώνουμε τις πτυχές του όλου θέματος, που κοιτάξτε είναι πολλαπλές οι πτυχές. Ήδη σήμερα είχαμε την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για άλλους 27, τους οποίους τους θεωρεί υπεύθυνους για το μην υλοποιήσει τη Σύμβαση 717 στη χώρα μας, που βεβαίως η Σύμβαση 717 αποτελεί ένα μικρό κομμάτι του συνολικότερου ζητήματος που μιλάει για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Αν δεν κάνω λάθος, η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναφέρεται στην περίοδο από το 2014 και μετά. Αναφέρεται στην περίοδο από το 2014 και μετά και επί της ουσίας σε αυτό το οποίο επικεντρώνει και φωτίζει είναι απλά και μόνο στην οικονομική ζημιά των δημοσιονομικών μεγεθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άποψη ότι χρηματοδότησε ένα έργο το οποίο δεν έγινε. Δεν μπαίνει δηλαδή στην ουσία της ασφάλειας και του εγκλήματος. Παρόλα αυτό όμως είναι χρήσιμο ακόμη και αυτό να εξεταστεί, γιατί σας είπα ότι και αυτή η σύμβαση είναι μια πτυχή του συνολικότερου ζητήματος που αφορά την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών. Από δική σας πλευράς, από πλευράς Κομμουνιστικού Κόμματος, έχετε καταλήξει στον κατάλογο των μαρτύρων τους οποίους θα εισηγηθείτε? Βεβαίως, έχουμε καταλήξει στην πρώτη πρόταση, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι μια δυναμική διαδικασία και ανάλογα με την εξέταση. Αυτά τα οποία θα προτείνουμε αύριο στην συνεδρία της Επιτροπής θα είναι επιτυχία να ξεκινήσουμε από τους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι έχουν διερευνήσει όλο αυτό το ζήτημα, όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έχουν δει πτυχές οι οποίες πρέπει να έρθουν στο φως της δημοσιότητας και μάλιστα και το σημερινό συλλαλητήριο, το οποίο στηρίχθηκε και από μαζικούς φορείς του εργατικού, φοιτητικού και νεολαϊστικού κινήματος,
επαναφέρει αυτό το ζήτημα. Δεύτερον, να πάμε στους εμπειρογνώμονες, που να θυμίσω ότι συστήθηκαν τρεις επιτροπές εμπειρογνωμόνων. Η μία από τους συγγενείς των θυμάτων, η δεύτερη είναι από τον εισαγγελέα που ερευνά την υπόθεση και η τρίτη είναι από την κυβέρνηση με κυβερνητική πρωτοβουλία. Στηράς και μετά να πάμε στα στελέχη των, των εταιριών εργοσέτρων ΟΣΕ και της Hellenic Train για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Αυτό, μέσα από αυτή τη διερεύνηση, θα φωτιστούν και πλευρές των ευθυνών πολιτικών αλλά και ενδεχομένως ποινικών πολιτικών προσώπων που θα είναι οι επόμενοι στη λίστα για να εξεταστούν. Μάλιστα. Με την ευκαιρία ότι είστε μαζί μας, κύριε Καναθανασούπλε, θέλω ένα σχόλιο σας, ένα σχόλιο του Κομμουνιστικού Κόμματος για αυτά τα οποία γίνονται πέριξ, θα έλεγα, του ποδοσφαίρου, για όλο αυτό το οποίο αποκαλείται οπαδική βία, για αυτό το οποίο βιώνουμε και αυτές τις μέρες, γιατί δεν είναι μόνο αυτές τις μέρες. Έχουμε τη δολοφονία του Καμπανού, έχουμε τη δολοφονία του Κατσουρί. Ακριβώς. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, δεν είναι και τόσο δόκιμος όρος οπαδική βία, κατά τη γνώμη μας. Αλλά συγκαλύπτει τους πραγματικούς υπεύθυνους, διαχέοντας επί της ουσίας τη βία στα οπαδικά και φύλαθρα αισθήματα του κόσμου, ενώ εδώ έχουμε να κάνουμε με οργανωμένους στρατούς. Και για να μην συσκοτιστεί αυτό ακριβώς το γεγονός, και η πραγματική αιτία που εκεί δεν είναι τίποτα άλλο παρά η σύνδεση, η διασύνδεση του αθλητισμού με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό τον ομφάλιο λόρο που γεννά τα φαινόμενα αυτά της βίας με αφορμή τον αθλητισμό, γιατί η βία δεν γίνεται μόνο μέσα στα γήπεδα αλλά και έξω από τα γήπεδα, καμία κυβέρνηση δεν τολμήσε να τα ακουμπήσει. Και εμείς αυτός ο λόρος, ο ομφάλιος, πρέπει να σπάσει για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε αθλητισμό με φιλάθλους, αθλητισμό που να είναι για όλη την νεολαία και όχι αθλητισμό για τους επιχειρηματικούς ομίλους και τους επιχειρηματίες. Κύριε Καναθανασόπουλε, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό βράδυ. Γεια σας.